Σήμερα θα μιλήσουμε για μεταμόσχευση μαλλιών και θα μιλήσουμε μαζί με τον Δόκτωρ Αντωνία Ανδριοπούλου, αναπληρώτρια επιστημονική διευθύντρια της Advanced Hair Clinics. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας, γιατί δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει πόσοι πολλοί είναι αποδέκτες αυτού του θέματος. Τους απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της μεταμόσχευσης. Και δεν μιλάω πολλές φορές μόνο για άντρες, γιατί είναι το πιο σύνηθες, αλλά και για γυναίκες. Χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας πάρα πολύ. Ελπίζω να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Σε ποιους απευθύνεται η μεταμόσχευση μαλλιών? Η εμφύτευση μαλλιών κατά κύριο λόγο ενδείκνυται σε περιπτώσεις ανδρογεννητικής αλοπεκίας, που είναι η πλέον ιδιαίτερα συχνή αλοπεκία, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Η θεραπεία συνίσταται και σε περιπτώσεις αρρέωσης μαλλιών εξαιτίας ειδικών παθήσεων, όπως είναι η αυτοάνωσης παθήσεις, ορμονικές παθήσεις, είτε μετά από φαρμακευτική αγωγή και από άγχος. Ακόμα αποτελεί ιδανική λύση σε περιπτώσεις ουλών, λόγω ατυχημάτων, εγκαυμάτων ή χειρουργικών επεμβάσεων. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η εμφύτευση μαλλιών δεν αφορά μόνο το τριχωτό της κεφαλής, αλλά και περιοχές όπως τα γένια, τα φρύδια και το σώμα. Αυτό που είπατε για τα γένια είναι πολύ σημαντικό και εγώ, επειδή έχω έναν γνωστό που κοντά σας έκανε αυτό το συγκεκριμένο για τα γένια, είναι πολύ σημαντικό για τους άντρες, γιατί υπάρχουν αυτά τα κενά. Η μεταμόσχευση όμως η συγκεκριμένη, γιατί έχουμε στο μυαλό μας διάφορες μεθόδους. Πώς εφαρμόζεται και τα αποτελέσματα, ας πούμε, είναι άμεσα μετά την ολοκλήρωση ή πρέπει να περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα? Στην κλινική μας η εμφύτευση μαλλιών εφαρμόζεται με τη μέθοδο Edwin, δηλαδή την εξαγωγή μεμονωμένων τρυποφυλακίων, και την εμφύτευση αυτών μετά με τη μέθοδο αυτόματης εμφύτευσης με ειδικά εργαλεία τα οποία ονομάζονται implanters. Ναι. Η διάρκεια ποικίλει ανάλογα με το στάδιο της αλοπεκίας του ασθενούς και την περιοχή που θέλουμε να κάνουμε τη μεταμόσχευση. Αντιστοιχικά μπορούμε να πούμε ότι επιμένεται από 2 έως 8 ώρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην εργασία του και την καθημερινότητά του. Τα αποτελέσματα μετά την επέμβαση θέλουν, η αλήθεια είναι, κάποιο χρονικό διάστημα για να φανούν. Συνήθως, αν πρόκειται για την περιοχή της υποδοχής και καλής, θέλουμε περίπου 6 έως 12 μήνες μετεγχειρητικά για να δούμε το αποτέλεσμα, ενώ για τις περιοχές του προσώπου σημαίνεται περίπου στους 6 μήνες. Πολύ καλά νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι είναι, θεωρώ, πολύ άμεσα τα αποτελέσματα, κυρίως όταν βρίσκεται στις περιοχές του προσώπου. Όμως, επειδή μιλάμε για μεθόδους, έχουμε δει και κάποιες άλλες μεθόδους εμφύτευσης μαλλιών που είναι FUE και STRIP. Ακριβώς. Είναι, διαφοροποιούνται? Τι είναι η μία, τι είναι η άλλη? Η βασική διαφορά μεταξύ FUE και STRIP βρίσκεται στη διαδικασία εξαγωγής των τρυποφυλακίων. Ναι. Στην μέθοδο STRIP αποκόπτεται μια λωρίδα δέρματος από το πίσω μέρος του κεφαλιού του ασθενούς, η οποία στη συνέχεια διαχωρίζεται στο τρυποφυλάκι. Ναι. Στη μέθοδο FUE τα τρυποφυλάκια εξάγονται ένα προς ένα από όλη τη δότια περιοχή του ασθενούς και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δουλέψουμε το 100% της περιοχής, της δότριας. Επειδή η τεχνική FUE προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη STRIP, αφού δεν δημιουργεί ορατέ σουλέ και προποθέτει λιγότερη επούλωση και πιο γρήγορη ανάρρωση μετά την επέμβαση. Επειδή εγώ ταυτόχρονα που μιλάτε εσείς και οι τηλεθεατές, βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Θέλω να... και είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Θέλω να μου πείτε πώς εξασφαλίζουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε, το τόσο φυσικό και το τόσο ωραίο, θα είναι? Με την αυτόματη εισαγωγή των μοσχευμάτων χωρίς υποδοχές, δηλαδή την τοποθέτηση με implanter, όπως λέμε εμείς, επιτυγχάνεται έλεγχος κάθε λεπτομέρειας της φυσικής φύτρωσης των μαλλιών, όπως η γωνία, η φορά, η κατεύθυνση και η πυκνότητα στην περιοχή της επέμβασης. Και γεγονός είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα και φαντάζομαι αλλάζεται και ζωές όλες, γιατί είναι και θέμα αυτοπεποίθησης. Όμως, επειδή διανύουμε το καλοκαίρι, είναι καλοκαιρινή περίοδος και φαντάζομαι η ήλιος, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Μπορούμε να υποβληθούμε τώρα? Είναι κατάλληλη περίοδος? Η αλήθεια είναι ότι η μεταμόσχευση μαλλιών μπορεί να γίνει και το καλοκαίρι χωρίς φόβο. Οι σύγχρονες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών μπορούν να εφαρμοστούν όλο τον χρόνο με απόλυτη ασφάλεια και επιτυχία. Ο ήλιος και η θάλασσα δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της επέμβασης, συνεπώς ούτε τις δραστηριότητες του ασθενούς. Υπάρχει περιορισμός ή όχι? Δηλαδή, μπορεί κατευθείαν, επειδή είπατε εξ αρχής ότι θα μπορεί άμεσα να επιστρέψει βεβαίως στην εργασία του και σε όλες τις κοινωνικές του δραστηριότητες. Για την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχει κάποιος περιορισμός ή όχι, είμαστε OK?
Εάν θα έπρεπε να θέσουμε κάποιον περιορισμό, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει περιορισμός, ιδανικά θα πρέπει να προσέχει την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, η οποία όμως μπορεί να γίνεται με τη χρήση κάποιου καπέλου. Τέλειο ακούγεται αυτό. Επειδή όμως εσείς έχετε συναναστραφεί με πάρα πολύ κόσμο που έχει κάνει την μεταμόσχευση, θέλω να μου πείτε έτσι πώς σας περιγράφουν οι ίδιοι τη διαδικασία. Θεωρούν ότι είναι κάτι ανεκτικό, κάτι που λες άντε θα περάσω 7-8 ώρες δύσκολες και μετά. Πώς ακριβώς είναι? Οι ασθενείς την περιγράφουν ως μη επώδυνη θεραπεία, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι ξύπνιος, μπορεί να μιλάει, να ακούει μουσική ή και να βλέπει τηλεόραση. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας πόνος. Είναι υποτοπική αναισθησία, πραγματικά δεν υπάρχει πόνος. Πραγματικά υπάρχουν τέλεια αποτελέσματα, γι' αυτό και συμπερασματικά θα θέλω να μου πείτε εσείς, όχι εμένα μόνο βεβαίως, σε όλους τους τηλεθεατές, τι θα συμβουλεύατε σε κάποιον που επιθυμεί και θέλει να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών και είναι στη διαδικασία αναζήτησης της κατάλληλης κλινικής? Όπως είπατε και εσείς, ο κάθε ασθενής θα πρέπει να κάνει μια έρευνα στο διαδίκτυο, να δει την επιστημονική ομάδα, τα αποτελέσματα των περιστατικών, αν είναι δυνατόν όχι μόνο σε φωτογραφίες, αλλά να δει και ζωντανούς ανθρώπους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή οι ανάγκες του κάθε ασθενούς είναι διαφορετικές, είναι καλό να πραγματοποιείται ένα consultation για να αξιολογηθεί η προσωπική ανάγκη του καθενός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακά και τα αποτελέσματα που βλέπουμε, αλλά βεβαίως και ο λόγος σας σε αυτά τα θέλω που μπορούν να έχουμε οι περισσότεροι, γιατί είπαμε αφορά τους άντρες αλλά και τις γυναίκες, γιατί αρχικά είπατε και για κάποιες δύσκολες περιπτώσεις, έγκαυμα, αλοπικίαση και διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να μας ρίξουν την αυτοπεποίθηση χάνοντας μαλλιά, αλλά μπορείτε να μας τη ξαναδώσετε πίσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.